Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σηκώνεται το drone από κάτω, από το έδαφος, και χωρίς να κουνήσεις τίποτα, απλά όταν κερδίζει έδαφος, εσύ το μόνο που βλέπεις είναι ο ορίζοντας να είναι στην ίδια, στο ύψος των ματιών που λέμε, εντάξει, και απλά από εκεί και κάτω, το έδαφος δηλαδή, μεγαλώνει. Είναι ασύλληπτο το... γιατί ένας καταγάλανος ουρανός δεν έχει κάποιο σημείο αναφοράς, έτσι, για να πει σύννεφα κτλ. Κτλ. Δύο-τρεις περιπτώσεις που το έκανα σε ένα τέτοιο σημείο που βλέπεις την φωτογραφία, ήταν απλά, έβλεπες το έδαφος να μεγαλώνει, δηλαδή ήταν σαν να ήταν ακίνητος ο ορίζοντας ουσιαστικά και να μεγαλώνει το έδαφος προς τα κάτω, δηλαδή η προοπτική να αλλάζει. Τώρα ακούγεται λίγο περίεργο αυτό έτσι όπως το εξηγώ, γιατί δεν μπορούμε να το δούμε live. Εντάξει, παιδιά που ασχολούνται με, γενικά με τη φωτογραφία και με drones, σίγουρα θα μπορούν να καταλάβουν τι εννοείς. Εντάξει. Σίγουρα θα μπορούν να καταλάβουν εάν εστιάζουν σε αυτό το πράγμα, γιατί είπαμε, πηγαίνεις εκεί που βλέπεις, δηλαδή αν πολλοί θα τη δούνε αυτή την εικόνα ή αυτό το βίντεο ή αυτή την αλλαγή, αλλά λίγοι θα καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να συμβαίνει πάνω σε μια μπάλα, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, γιατί όσο ψηλότερα πηγαίνουμε, τόσο θα έπρεπε να αρχίζει να χαμηλώνει σιγά σιγά ο ορίζοντας. Mm-hmm. Άστο βέβαια. Το να καμπυλώνει. Εντάξει, mm-hmm. Αυτό είναι. Εκ των ου κάνες, που λέει και η γιαγιά μου. Λοιπόν, κάπως έτσι. Όχι, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό το ταξίδι αυτό. Mm-hmm. 3.500 χιλιόμετρα, μιλάμε ότι στην Ευρώπη έπρεπε να είχαμε αλλάξει καμιά δεκαριά χώρες. Έτσι. Και φίλε, να πηγαίνεις τώρα, και όταν σου μιλάω να πηγαίνεις, δηλαδή να οδηγάς, και αν λες, ρε φίλε, πότε θα αλλάξει το σκηνικό, και να μην αλλάζει το σκηνικό. Και να μην αλλάζει το σκηνικό, να λες, δηλαδή, μήπως δεν πηγαίνουμε πουθενά, μήπως είμαστε ακίνητοι. Ήταν πολύ σουρεάλ το σημείο αυτό, στο οποίο δεν υπήρχε τίποτα στον ορίζοντα για να δεις, να έχεις κάποιο σημείο αναφοράς, να πεις, ρε, πώς το ξέρω εγώ, να δω, να ζουμάρω εκεί. Και εδώ είναι που τελικά μετάνιωσα που δεν είχα μαζί μου κάμερα με zoom. Δηλαδή, δεν πάει ο νου σου. Μιλάμε για απεραντοσύνη. Αυτό το πράγμα δηλαδή, μόνο μέσα σε ένα καράβι μεσοπέλαγα θα το βιώσεις ή στην έρημο που το έχω βιώσει πολλάκις. Δηλαδή, απεραντοσύνη προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι απίστευτο. Λες, τώρα είναι στην πίστευση. Και είσαι βασικά. Και, ναι, και είσαι. 1500 χιλιόμετρα νομίζω μέτρησα, είναι η μεγαλύτερη απόσταση που κάναμε και δεν είχαμε σήμα στο κινητό. Εννοείς ότι δεν έπιανες τίποτα σαν σήμα, τι εννοείς? Όχι, 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 σήμα, τίποτα, κούπα, χαίρετε, αντίο, γεια σας. Οι περισσότεροι ήταν... χρησιμοποιούν... Ναι, τι χρησιμοποιούν, mm-hmm. Ναι. Τα CB, ασύρματους. Ασύρματους. Ασύρματους, δηλαδή όλα τα φορτηγά και όλα τα αυτοκίνητα γενικότερα έχουν κεραίες μεγάλες, δηλαδή βλέπεις το... Εν τω μεταξύ εδώ έχουν πολλά, αυτά που λέμε τα διπλοκάμπινα ή τα pick-up με διάφορα κουβούκλια από πίσω που έχουν τις πάνια στα μάτια, είναι σαν ελβετικοί σουγιάδες. Και τα βλέπεις, ας πούμε, με δύο ρεζέρβες επάνω, με τρεις εργάτες, ξέρεις, σηματόσχηνα, δράμα, και λέει, πάνε τώρα αυτοί οι μαλάκες. Όταν βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά και δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά, τελικά βγάζουν νόημα, ξέρεις, όλα.